Texas, η διοργάνωση Junior NBA με την βοήθεια της Cinavision φυσικά έρχεται στους δέχτες σας για να παρακολουθούμε τους τελικούς και τους μικρούς τελικούς. Έχουμε δύο αθλητές εδώ, τον Charlotte Hornets με το γυμνάσιο της Βεργίνας. Ναι. Παίξατε αρκετά παιχνίδια για να φτάσετε μέχρι εδώ. Πώς ζήσατε αυτή την εμπειρία? Πες μου εσύ πρώτα, Ιουλιανός. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Θα συνεχίσει έτσι. Ο Παναγιώτη. Αρέσει μας πολλά του την εμπειρία. Και μακάρι να νικήσουμε, να πιάμε την τρίτη θέση, να πιάμε τα μετάλλια. Πώς ήταν το συνέστημα να φοράς μπλούζες ομάδων του NBA? Νιώθεις λίγο καλύτερος μέσα στο γήπεδο? Ναι, νιώθεις πολύ όμορφα που φοράς μια ωραία φανέλα. Αυτά. Νιώθεις πάρα πολλά ωραία που φοράς μια φανέλα του NBA. Και μακάρι να προκριθούν. Η ομάδα που σας έπεσε, σας αρέσει ή προτιμούσατε κάποια άλλη? Ναι. Είναι πολύ ωραία, έχει και μέλισσα, είναι πάλι πολύ ωραία. Ξέρετε ότι η πρόεδρος αυτής της ομάδας είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Ναι. Έγινε, καλή συνέχεια. Αυτά από τα δύο παιδάκια των Hornets. Θα τους δούμε και σε δράση σε πολύ λίγο. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και από την ομάδα των Spurs δύο νεαρούς, έτσι να μας πουν δύο λόγια. Λοιπόν, η ομάδα των Spurs που είναι το γυμνάσιο του Grammar School στην Λεμεσό, σωστά? Το όνομα σου? Παναγιώτη. Γεωργία. Γεωργία, ξεκινήσω με εσένα. Πώς έζησες αυτή την εμπειρία μέσα από την ομάδα των Spurs και τα πολλά παιχνίδια, έτσι? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν ωραία οι διαιτητές, άρεσε μου που ήταν ωραία. Εσύ, Παναγιώτη. Εμένα άρεσε μου πάρα πολλά την εμπειρία, επειδή έχω προσέψει το σχολείο μου. Και πολλά ωραία εμπειρία για εμάς. Ασχολείστε με τον μπάσκετ και εκτός σχολείου ή τώρα έτσι έρχεστε πιο κοντά με το άθλημα? Όχι, ασχολούμαστε. Εγώ έχω 3 χρόνια. Και πού αγωνίζεσαι? Στην ΑΕΛ. Εσύ? Εγώ στο ΑΣΥΛ, στο ΥΠΣΟ. Άρα περάσατε πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Και αυτό που ρώτησα και τα άλλα παιδιά, όταν φοράς την μπλούζα της ομάδας του NBA, νιώθεις λίγο καλύτερος μέσα στο γήπεδο? Ναι. Νιώθουμε περήφανοι που είμαστε μια ομάδα του NBA. Και αντιπροσωπούμενο σχολείο μας. Και τέλος, η ερώτηση για την ομάδα. Η ομάδα που σας έπεσε, σας άρεσε ή θέλατε κάποια άλλη? Όχι, μας άρεσε. Όχι, εντάξει, ήταν καλή. Ξέρετε ότι στο NBA η ομάδα αυτή έχει τον καλύτερο προπονητή? Όχι. Δεν το ξέραμε. Γεια σας, καλά περάσετε. Καλό παιχνίδι. Αυτά λοιπόν και από το Grammar School Λεμεσού, οι δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι τον μικρό τελικό. Θα δούμε σιγά σιγά την παρουσίαση των παιδιών. Και να δούμε και στην συνέχεια αν μπορούμε να έχουμε και άλλους έτσι εδώ κοντά μας για να παρακολουθήσουμε μαζί τα παιχνίδια. Ακολουθεί και τελικός. Μια διοργάνωση που φέρνει κοντά σας, όπως είπαμε, η Cinavision, είναι ο κύριος χορηγός. Οι διοργανωτές που βρέθηκαν εδώ από αρκετά νωρίς για να στήσουν έτσι τα σκηνικά, το γήπεδο, όπως βλέπετε, μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, σιγά σιγά μαζεύονται από όλα τα σχολεία για να δουν τα παιχνίδια. Ήταν πραγματικά μια σπουδαία εμπειρία για τα παιδιά. Δεν έχει να κάνει, να πούμε, καμία σχέση με τις σχολικές διοργανώσεις, όπου γίνονται τα παιχνίδια μεταξύ σχολείων και βγαίνουν οι πρωταθλητές. Ήταν ένα κριτήριο όμως για να επιλεχθούν οι 30 ομάδες, οι οποίες φόρεσαν τις μπλούζες του NBA με βάση τις περσινές επιδόσεις των σχολείων αυτών, μόνο πρώτη γυμνασίου. Και όπως βλέπετε τώρα, θα ζήσουν ακόμα μια σπουδαία εμπειρία τα παιδιά, την παρουσίασή τους με φωτορυθμικά, με πολύ όμορφα πράγματα. Κάποια πλάνα από τις κερκίδες, σιγά σιγά γεμίζουν, με πολλά παιδιά από όλα τα σχολεία να έρχονται για να ζήσουν από κοντά μια τόσο όμορφη εμπειρία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς καταφέρνεις να μπεις έτσι στο κλίμα. Αυτό μας είπαν και τα παιδιά για τις μπλούζες που τους δόθησαν. Ήταν έτσι όμορφο το στιγμιότυπο. Οι διοργανωτές σιγά σιγά ετοιμάζουν τους μικρούς για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Και όλα έτοιμα λοιπόν για να αρχίσει η παρουσίαση των παιδιών. Πάμε να τους
Ακούσουμε πάνω από λάθος με φυσικό ήχο. Καλώς ορίσατε στο πρώτο Final Four του Junior NBA. Στην παρουσίαση. Θα κάνουμε αρχή με τον πρώτο αγώνα που είναι ο μικρός τελικός διοργάνωσης. Είναι οι δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τελικό της περιφέρειάς τους. Από την Ανατολή, από την πόλη της Λάρνακας, από το γυμνάσιο της Βεργίνας έρχονται οι Charlotte Hornets! Με το νούμερο 1 ο Παντελής Ανδρέου. Με το νούμερο 3 ο Μάριος Κολυνάκου. Με το νούμερο 4 ο Μίτρης Παπινόντα. Βλέπετε εδώ. Ο Μιχάλης Παγώσα. Πόσο ωραίο στιγμιότυπο. Ο Ανδρέας Γιαπάνης. Με το νούμερο 9 Charlotte Hornets είναι το γυμνάσιο Βεργίνας. Ο Δημήτρης Νοντακίδης. Με το νούμερο 10 ο Άξος Τουκούρης. Με το νούμερο 14 ο Νικήτας Παπακοσταντίνου. Ο προπονητής με τον Γιώργος Κούμας. Γιώργος Κούμας ο προπονητής. Να πούμε ότι τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο περιφέρειες, τα σχολεία χωρίστηκαν σε δύο περιφέρειες. Τα σχολεία της Λάρνακας και της Λευκοσίας ήταν στην Ανατολή και της Πάφου και της Νεμεσού στη Δύση. Πραγματικά υπέροχες στιγμές για τα παιδιά. Ζουν και αυτή την εμπειρία από κοντά. Για να το δώσουμε τα χέρια. Πιο πολύ φωνή είναι η Σαν Αντώνιος Πέρς. Για να ακούσουμε τους Πέρς. Προπονήτρια και παίχτρια της ΑΕΛ τα προηγούμενα χρόνια. Το Grammar School λέμε σου είναι εδώ. Ίσως να παίξει αυτή τον ρόλο της στην πορεία της ομάδας της. Φυσικά η νίκη ίσως να έρχεται και σε δεύτερη μοίρα, η διασκέδαση είναι το ζητούμενο. Και η αναμνηστική φωτογραφία που θα την θυμούνται για πάντα, έχω την εντύπωση τα παιδιά. Να πούμε ότι η Cita Vision έχει ανανεώσει και τα δικαιώματα του NBA για ακόμα 3 χρόνια, παίρνοντας και τους 2 τελικούς περιφερειών. Θα έχουμε δηλαδή και την ευκαιρία με τη νέα χρονιά, αν είμαστε τυχεροί, να δούμε και Γιάννη Αντετοκούμπο να διεκδικεί ένα δαχτυλίδι, αν δεν θα το κάνει από φέτος στους τελικούς. Οπότε δεν ξέρεις. Πούμε δύο λόγια και για τον μαγικό κόσμο του NBA, μια και είναι αυτός αφορμή για να είμαστε εδώ. Με τα χθεσινά να είναι πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται, τον Πορτζίνγκις και τον Ντόντσιτ να βρέθονται μαζί στους Dallas Mavericks. Δύο παιδιά από την Ευρώπη. Ενώ βλέπουμε την προπονήτρια εδώ, τον San Antonio Spurs του σχολείου του Grammar School, λέμε σου. Κάλια Παπαδοπούλου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Πρωταθλήτρια πολλές φορές με την ΑΕΛ και ο Γιώργος Κούμας, ο προπονητής των Charlotte Hornets, γυμνασίου Βεργίνας. 4-8 λεπτά για τα παιδιά. Στο ημίχρονο θα υπάρχουν έτσι δραστηριότητες. Απλά να πούμε ότι στο ημίχρονο του μικρού τελικού θα υπάρχει διαγωνισμό στο γήπεδο που θα συμμετέχουν παιδιά από όλα τα σχολεία που δεν παίζουν στο Final Four. Θα ακολουθήσει ο τελικός μεταξύ των Boston Celtics και των Utah Jazz.
κάνουμε και ένα mannequin challenge στην συνέχεια. Είναι πολλά, μείνετε κοντά μας. Space Jam. Πάμε να απολαύσουμε. Έτσι για την ιστορία να βοηθήσει το Space Jam, σιγά σιγά επανέρχεται στο προσκήνιο. Όσοι το πρόλαβαν, όσοι το έχουν δει, όσοι το θυμούνται. Ήταν μια ταινία που πρωταγωνίστησε ο Michael Jordan με τα Looney Tunes και τώρα γίνονται συζητήσεις. Είναι πολύ κοντά στο να ξαναγίνει με τον LeBron James. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για το NBA, για το να βλέπουμε τους δύο διαιτητές. Και να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για το NBA, απλά να πούμε πως ο Anthony Davis ζήτησε μεταγραφή, ζήτησε ανταλλαγή καλύτερα. Είναι ίσως ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Και είναι ελεύθερο για να τα αποκτήσει κάποιος, οπότε θα περιμένουμε μεγάλη αγωνία να δούμε πού θα καταλήξει. Έτοιμοι λοιπόν οι Spurs και οι Hornets. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την τιμή την τρίτη θέση. Να δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες, έτσι αν μπορέσουμε να διακρίνουμε τα παιδιά. Με τον Χρήστο Θωμά βλέπω για τους Spurs. Την Χρυσή Πέτρου, τον Αλέξανδρο Γαλανό με τον αριθμό 7, με τον αριθμό 14 είναι ο Παναγιώτης Αντωνιάδης. Και το παιχνίδι ξεκινάει με τους Hornets να κερδίζουν το jump ball και να είναι στην πρώτη επίθεση. Δύσκολη εκεί προσπάθεια. Να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε και ένα νόημα εδώ στους διοργανωτές να ξεκινήσουν το χρονόμετρο. Ίσως να έχει κολλήσει. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα πρωταθλήματα εδώ στο NBA. Charlotte Hornets από την βασική γραμμή εκεί. Έχουμε διακοπή για να διορθωθεί το θέμα με το χρονόμετρο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να κυλάει ο χρόνος. Να δούμε αν θα καταφέρει η γραμματεία να διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχει μηδενιστεί το ρολόι. Να δούμε. Κλέβουν οι Hornets. Τον αριθμό 12, ο Μάξιμος Κουτούρης. Έκανε την τρίπλα κατά τα πόδια. Νομίζω ότι... δεν μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι. Χωρίς να έχουμε το χρονόμετρο. Ούτε τώρα δεν έχει ξεκινήσει. Θα μείνουμε στα 8 λεπτά, έχω την εντύπωση. Να, οι Spurs τώρα που θέλουν να φύγουν στον εχνιδιασμό. Πάτησε γραμμή. Έκανε το λάθος εδώ ο Χρήστος Σώμα. Και η Hornets σε άλλη μια κατοχή. Με τον Μάξιμο Κουτούρη να κατεβάζει. Δείχνει έτσι αρκετά καλά στοιχεία ο Κουτούρης. Τις πρώτες του επαφές με την πορτοκαλί θεά. Γκολ φάουλ για τους Spurs. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Παναγιώτη εδώ. Το πήρε πάνω του. Έβαλε το καράθι, πήρε και την βολή.
δείτε τώρα υπάρχει ένας πονηρός Hornet, ο οποίος έχει κρυφτεί, είναι σε θέση να πάρει την μπάλα πίσω από την άμυνα των Spurs. Τώρα τον βλέπουν οι Spurs. Πήγε να πάρει την προσπάθεια ο Μάξιμος πάνω του. Δεν σφυρίχτηκε το φάουλ που ζήτησε. Ήταν και πάλι ο Αντωνιάδης ο Παναγιώτης. Θα λίγο εκεί να κλέψουν την μπάλα. Σου τριών πόντων από τον Μάξιμο. Ποδοσφαιρική απογοήτευση εκεί των φίλων των Hornets και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Βεργίνας. Παναγιώτης Αντωνιάδης, πολύ ωραίες κινήσεις και παίρνει άλλο ένα φάουλ. Είναι καλά στοιχεία ο Παναγιώτης. Τρέχει γιατί τώρα ξεκίνησε. Οπότε πρέπει να καλυφθεί και ο χρόνος ο προηγούμενος. Ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί να τελειώσει εκείνη την φάση. Και δεύτερη από τον Παναγιώτη που θα το πάει για πρώτο σκόρερ όπως φαίνεται. Ωραία απάντηση εδώ για τους Hornets. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, εκφράζει τον παιδί μετά από, από ένα καλάθι, από μια ωραία ενέργεια και αποθέαση από τους συμμαθητές τους στις κερκίδες. Είναι όλα τα λεφτά, ο Παναγιώτης συνεχίζει εκεί να επιτίθεται, επιθετικό το rebound. Κλέψιμο για τους Hornets τώρα, με τον Μάξιμο θέλουν να φύγουν στον ευθυνδιασμό, θα πάρει το φάουλ. Εδώ η πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Παναγιώτη Γερασίμου. Θέλησε να βάλει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι ο Γερασίμου, δεν τα κατάφερε. Τώρα Γεωργία Μιχαήλ θα κάνει την λάθος πάσα εκεί. Τέσσερα δύο το σκόρ για τους Σαν Αντώνιο Σπερς. Αν μιλούσαμε για πραγματικές ομάδες, επειδή θα είχαν τον πρώτο λόγο. Έχουμε μια πτώση εκεί. Πάρω λίγο εκεί. Να βγει μόνη με το καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Άτυχος ο Αλέξανδρος Γαλανός. Και οι Hornets έχουν την ευκαιρία να εσωφαρίσουν ή και να προηγηθούν με ένα μακρινό σουτ. Ετοιμάζει αλλαγή η Κάλλια Παπαδοπούλου. Με τον Γιώργο Στυλιανού. Ο Μάξιμος εδώ. Θέλει να πάει τον Παναγιώτη κοντά στο καλάθι. Ωραίες οι προσπάθειές του, οι προσποιήσεις του. Λίγο άγαρπο το τελείωμά του. Ήταν καλή όμως και άμυνα από τον Παναγιώτη που εδώ πάει στο coast to coast και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θυμίζει λίγο τον DeMar DeRozan, μιας και αγωνίζεται και στους Spurs. Παίρνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό τους πρώτης περίοδου. Κι άλλο ένα φάουλ.
Η εκπληκτική προσπάθεια του Παναγιώτη νωρίτερα. Και ωραία τεχνική, κρατά ψηλά την μπάλα. Και ένα καθαρό φάουλ εδώ. Κλέβουν εδώ οι Spurs που έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν και άλλο την διαφορά τους. Ο Παναγιώτης στον Γιώργο, αυτός πολύ ωραία! Με το που μπαίνει στο παρκέ, σκοράρει. Σε μια συνεργασία εκεί κοντού ψηλού. Οι Spurs που δείχνουν πολύ δυνατοί σήμερα. Πιέζουν και στην άμυνα. Εδώ η πάσα από τον Παναγιώτη και πόσο όμορφα εδώ με τα μπλό ο Γιώργος Τηλιανού θέλει την διαφορά στους 6, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Λίγο εκεί ο Μάξιμος να κάνει το λάθος, σώζει κατοχή, give and go. Είναι NBA εδώ, δεν στηρίζονται τα βήματα, μακρινό σουτ! Από τον Παναγιώτη Γερασίμου, 8-5. Πάμε σε ένα match-up μεταξύ Γερασίμου και Αντωνιάδη. Αυτοί οι δύο σκοράρουν. 6 πόντους έχει ο Αντωνιάδης, 5 ο Γερασίμου. Νάτος και πάλι ο Γερασίμου. Δεν μπορεί, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ο Μάξιμος προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι με φλόουτερ, δεν μπορεί. Είναι πιο εκδηλωτική η φίλη του Γυμνασίου Βεργίνας, τους ακούμε. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί εκεί να βάλει το καλάθι. Είναι Άλεξ. Γεωργία. Και ο Μάξιμος. Να δώσω Γερασίμου και πάλι που έχει καλό σουτ. Θα το δοκιμάσει ξανά. Λίγο άστοχος τώρα. Προσπαθεί ο Αντωνιάδης και πάλι. Πολύ δυνατός κοντά στο καλάθι. Βάζει άλλο ένα. 15. Ο Αντωνιάδης, ο Παναγιώτης που ήρθε και στη συνέντευξη νωρίτερα και μας μίλησε, είπε ότι αγωνίζεται. Και στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τον μπάσκετ. Αλλαγές για τους προπονητές, συνεχίζονται, όλα τα παιδιά θα παίξουν. Ο Μάξιμος, πολύ ωραία προσπάθεια. Το έψαχνε το πρώτο του καλάθι. 17, μειώνουν οι Hornets. Και το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει. Πάμε να δούμε τα τελευταία έτσι, highlights. Εδώ η προσπάθεια του Μάξιμου. Ένα λεπτό ακόμη για να αρχίσει η δεύτερη περίοδος. Αρκετά καλά τα παιδιά, αρκετά καλό και το σκορ, αρκετά ψηλό, 7-10.
Ένα-δύο. Ένα-δύο. Και τώρα θα μεταδευτούμε λίγο στον πάγκο των Spurs. Για να κάτσουμε εδώ με τα παιδιά. Κάτσω μαζί σας. Μπορώ. Λοιπόν, να κάνουμε τη μετάδοση από εδώ. Πώς σε λένε, Παναγιώτη. Παναγιώτη, πώς βλέπεις την προσπάθεια της ομάδας σου. Πώς βλέπεις την προσπάθεια της ομάδας σου. Πιστεύω ότι θα νικήσουμε γιατί είμαστε δυνατή ομάδα και είμαστε ομαδικοί. Πώς ήταν η πορεία μέχρι στιγμής, πώς είδες έτσι να φτάνετε μέχρι αυτόν τον μικρό τελικό, μπορούσατε για τον τελικό έτσι. Ναι, προσπαθήσαμε, έκαναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Εσύ παίζεις, παίζεις μπάσκετ εκτός από το σχολείο. Ναι. Σε ποια ομάδα. Αναγεννήσει ο κύριος Μασόλας. Και ποιος είναι ο προμονητής σου εκεί. Ο κύριος Μάριος Γεωργίου. Και τι θέση παίζεις. Πόιντερ. Και εδώ είναι η προπονητρία σου. Εδώ η κυρία. Παλία. Και κυρία η κυρία Άντρη, τι είναι βοηθός προπονητής. Ναι. Να πάμε και σε, θέλεις να αλλάξεις εσύ με έναν παιδά, άλλον παιδάκι να έρθει να μιλήσει κάποιος άλλος. Χαίρετε. Το όνομα σου. Αλεξάνδρος Γαλανός. Τι ομάδα είσαι. Είμαι Special Spurs. Και στο σχολείο. Δεν το είπαμε πριν. Ποιο σχολείο είστε. Στον Γκράμασκ. Πώς σου φάνηκε αυτή έτσι, η πορεία μέχρι και εδώ, τόσος κόσμος, οι μπλούζες του NBA. Είναι πολύ συναρπαστική αλλά και δύσκολη. Σ' αρέσει η, έτσι, η εμπειρία αυτή, θα ήθελες να την κάνεις πιο χρόνο. Ναι. Και εσύ ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Ναι. Πού παίζεις. Παίζω σε ίδια την ομάδα με τον Παναγιώτη, στην Αναγέννηση. Είστε όλοι φίλοι εδώ δηλαδή. Ναι. Και πώς έγινε η επιλογή, έτσι, πώς η κυρία Γκάλια διάλεξε τη δωδεκάδα. Εκάλεσε μας όλους που ήθελαν να παίζουν μπάσκετ σε αυτήν την ομάδα. Και είχε πάρα πολλούς. Ήταν νομίζω 30-35 άτομα. Ναι. Εδώ βλέπεις ότι οι Hornets έχουν μειώσει, έτσι. Ναι, καλή Hornets. Πόσα παιχνίδια παίξατε για να έρθει την εφήδα. 3 ή 4 νομίζω. Και οι Hornets έχουν πάρει προβάδιν. Τι είπες. Αλλαγή. Ήρθα εδώ στους Σαν Αντώνιο και δεν τα πάνε καλά. Έτσι, ίσως να πρέπει να φύγω. Πρέπει να καταβάλουν τα δυνατά τους. Η κυρία Άντρη ζει έντονα το παιχνίδι. Κυρία Άντρη, γεια σας. Γεια σας. Βλέπω ότι είστε η βοηθός εδώ στην ομάδα των. Έχουμε δει την οπτική γωνία των παιδιών. Θα θέλαμε και τη δική σας. Πώς ζείτε έτσι αυτή την εμπειρία του NBA, έστω και με τις μπλούζες και με όλα αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Νομίζω ότι έχουν ευχαριστηθεί όλοι, γιατί όλοι έχουν πάρει συμμετοχή. Το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουν το παιχνίδι, να περάσουν καλά, να αγαπήσουν το άθλημα. Και αν καταφέρουμε όσο πιο πολλά παιδιά να έρθουν κοντά στον μπάσκετ. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέω σε πολλές μεταδόσεις, ότι ένα παιδί δεν είναι, και να μην γίνει επαγγελματίας καδοσφαιριστής, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι κοντά στον αθλητισμό, είτε από άλλα πόστα, είτε προπονητές, είτε διαιτητές, είτε αθλητικογράφοι. Βέβαια, ο σκοπός είναι να αγαπήσουν τον αθλητισμό, είτε αυτό είναι μπάσκετμπολ, είτε οτιδήποτε άλλο άθλημα, και να περνούν καλά σε αυτό που κάνουν. Και εσείς έτσι ήσασταν καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών με τα παιδιά ή... Ναι, βασικά η κυρία Κάλια Παπαδοπούλου, η οποία είναι και η προπονήτρια των παιδιών, εγώ είμαι βοηθός της ομάδας, συνοδός. Έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια και από την καθοδήγηση της κυρίας Παπαδοπούλου τα παιδιά έχουν φτάσει εδώ και πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε, έλα και εσύ εδώ δίπλα μου να μιλήσουμε. Δεν θέλει να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν θέλει. Έλα, εσύ άλλαξε θέση. Χαίρετε. Γεια σας. Πώς σε λένε. Νικόλα. Νικόλα, έχεις παίξει σήμερα, έχεις μπει στο παιχνίδι. Όχι, τώρα να με βάλει σε λίγο, μην μπορεί. Σε λίγο, όχι, συμπορεί, σίγουρα θα σε βάλει. Τι θέση παίζεις. Εδώ ή στο να... Πες μου πρώτα εδώ και μετά αλλού. Εδώ παίζω πλάγιος. Δεξιά δηλαδή. Ναι. Ή αριστερά. Δεξιά. Δεν αλλάζεις πλευρά. Μερικές φορές μπορώ να αλλάξω. Ό,τι συμβεί, ας πούμε, σε... Μπορεί να τύχει να πρέπει να πας από την άλλη. Ναι. Λογικό. Και εσύ πού αγωνίζεσαι, Στο Spurs. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου NBA-er. Ο Χάρη. Όχι, Αντετοκούνμπο.
Εντάξει, έχω πολλούς. Έχω μια απορία για αυτό που, για τα παιδιά που τους αρέσει ο Κάρι. Όταν βλέπεις το Κάρι να κάνει αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο, επηρεάζεσαι, λες μπορώ να τα κάνω κι εγώ ή λες πώς τα κάνει αυτά ο Κάρι. Μερικά προσπαθώ να τα δοκιμάσω για να γίνω καλύτερος. Δοκιμάζεις έτσι και εσύ να ζουτάρεις από τόσο μακριά όπως ο Κάρι. Ναι, μερικές φορές. Βάζεις. Ναι. Από δεξιά. Ναι. Το χέρι μου το αριστερό είναι το καλό, το δεξί είναι το καλό. Σε δεξιόχειρα δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Πάντως από την ώρα που ήρθα στον πάγκο εδώ, χάνει η ομάδα, απλά είναι λίγο μακριά ο άλλος πάγκος για να πάω. Δεν ξέρω. Για να πάω να φέρω γούριγκε στους Hornets. Δεν θέλεις να αλλάξεις με κάποιο φίλο σου, να έρθει να αλλάξουμε εδώ. Δεν έχουμε άλλους έτσι υποψηφιούς. Ναι, δε. Θα δούμε το παιχνίδι από εδώ. Φοβερή προσπάθεια εδώ. Και οι πρώτες φωνές από τον προπονητή. Και η πρώτη αλλαγή. Θα πιάσουμε εδώ έτσι κάποιον. Πώς το λέω. Έλα, γεια σου. Γεια. Πόση ώρα έπαιξες? Έναν 8 λεπτό. Και ποιο μαρκάρεις? Αλέξο. Πάντα πρέπει να λέμε ποιο μαρκάρο πριν να πούμε. Τώρα θα μας βάλει καλά τίποτα. Το 6. Το 6. Φώναξε τους coach το 6. Το 6. Μπράβο. Τι θες συμπαιζείς? Πίσω πίσω. Αμήνα δηλαδή. Αμήνα. Και δεν αφήνεις κανέναν έτσι να περάσει? Σχεδόν. Δηλαδή ποιος είναι ο καμμένος σου αμυντικός? Δεν ασχολούμαι τώρα, εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Ναι, γι' αυτό ρωτάω, ποιος είναι ο καμμένος σου αμυντικός? Στο ποδόσφαιρο. Ο Μαρσέλο. Παίζεις αριστερά δηλαδή? Ναι. Και εδώ έτσι κάνεις δηλαδή, πας αριστερά. Ναι. Ο προηγούμενος έπαιζε δεξιά, άρα τα βρίσκεται. Ναι. Να και ο άλλος μας. Έχουμε έτσι ένα injury timeout, δεν ξέρω. Όχι. Έλα κάτσε και εσύ δίπλα μου, έτσι μια αλλαγή. Λοιπόν, έχεις χτυπήσει και βγήκες ή είσαι καλά? Όχι, είμαι μια χαρά. Πώς σου φάνηκε έτσι που μπήκες, βάλες και ένα ωραίο καλάθι με ταμπλό, σε είδα. Ένιωσα πολύ ωραία. Είμαι τυχερός που είμαι σε αυτή την ομάδα και με επιλέξαν. Και είναι μια ωραία εμπειρία. Παίζεις μπάσκετ στον ελεύθερο σου χρόνο ή μόνο στο σχολείο? Παίζω μπάσκετ στον ελεύθερο μου χρόνο. Πού παίζεις? Στο Limassol Phoenix, MJ Basket Plus. Τι θες εσύ? Ψηλός φαίνεσαι, παίζεις ότι παίζεις πεντάρι. Όχι, παίζω τεσάρι. Τεσάρι. Σουτάρις όμως. Ναι. Και ο αγαπημένος στο NBA, ποιος είναι έτσι παίχτης που παίζεις στο NBA? Δεν έχω έναν αγαπημένο, είναι όλοι καλοί με το δικό τους τρόπο. Αν μπορείς όμως να πάρεις πράγματα από κάποιον για το δικό σου παιχνίδι, από πού θα τα έπαιρνες? Από τον Κις. Από τον James Keith. Είσαι με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Ναι. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση λοιπόν. Θα φύγουμε από το NBA, πάει στην Ευρωλίγκα. Και θέλω να πεις γιατί ο Παναθηναϊκός δεν αποδίδει φέτος. Τι φταίει νομίζεις? Νομίζω αυτό που δεν κάνουν πολύ teamwork, που δεν πασάρουν συχνά και πώς πρέπει να κάνουν shoot πάρα πολύ συνέχεια. Και η αστοχία που οφείλεται είναι τόσο κακή σου τσέρι παίχτες του Παναθηναϊκού ή είναι θέμα ψυχολογίας? Νομίζω είναι θέμα ψυχολογίας. Γιατί να σε βλέπει τόσος κόσμος σχεδόν κάθε μήνα είναι πολύ αγχωτικό, γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά για να νικήσεις ομάδας. Σωστό. Και έχεις παρακολουθήσει. Εγώ είχα την τύχη να σπουδάσω στην Αθήνα και είδα πάρα πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού από κοντά. Εσύ έχεις καταφέρει να πας να δεις κάποιον? Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Γιατί το ΑΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και όταν γεμίζει είναι απίστευτη εμπειρία. Ναι. Πήγες? Δεν πήγα, αλλά όταν ήρθα στη Λευκοσία εδώ, πήγα και τους είδα τρεις μέρες. Αυτό το τρίμηνο που ήρθαν το καλοκαίρι. Με την ΑΕΚ, την Κίμκι και την Μακάμπι. Ναι. Ναι. Ξέρω. Έχω και το σκηνοθέτη να κάνει παρέμβολες. Θέλω να πεις δύο λόγια για το καλάθι που έβαλες. Ήθελες να πας με ταμπλό ή νόμισε ή ήταν τυχερό? Οι προπονητές μου συνήθεια μου λένε επειδή είμαι ψηλός, πρέπει να πηδάω και να βάζω πάνω στο ταμπλό για να μπαίνει εύκολα μέσα. Τελευταία επίθεση εδώ. Ο Παναγιώτης, πάντως ο Αντωνιάδης, είναι ο παίκτης σας εδώ που παίρνει τις προσπάθειες. Είναι έτσι δυναμικός, έτσι. Ναι. Βάζει τα καλά. Ναι, είναι πολύ καλός. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, κάτω στον πάγκο. Δεν ξέρω αν θέλει να με διώξει ο coach. Όχι. Θα κάτσουμε εδώ, θα δούμε τώρα. Κάτι θα έχει. Πάμε στη coach.
κυρία Γκάλια Παπαδοπούλου, coach. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για τους προπονητές, όχι μόνο για τα παιδιά. Αυτός έτσι ο μαγικός κόσμος του NBA σε μικρογραφία. Σίγουρα, νομίζω είναι πολύ καλά οργανωμένο το σημερινό παιχνίδι και γενικά η ατμόσφαιρα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία που μάζεψαν τα σχολεία, που υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Ξέρω, είσαι και μια αθλήτρια που έχεις εικόνες. Έπαιξες επαγγελματικά στην ΑΕΛ, προπόνησες επαγγελματικά την ΑΕΛ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί επαγγελματικά να συμβιβάζεται και με τη διασκέδαση? Έχει σωστή ερώτησή σου. Είναι λίγο δύσκολο να προπονήσω μικρούς και να μπω στη ψυχολογία της πιο μικρής ηλικίας, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά σίγουρα επειδή βλέπω τη χαρά και το χαμόγελο των παιδιών και πόσο αγαπάνε αυτό που κάνουν, είπα να συνεισφέρω σε αυτό το έργο και να. Και συνάμα να είμαι μέλος στο σχολείο των Grammar School και νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω. Απλά να σου πω ότι ο αγαπημένος μου παίχτης είναι αυτός εδώ, γιατί το ρώτησα τι θέση παίζει και μου είπε άμυνα. Είπε? Άμυνα παίζει. Άμυνα, παίζει και στην επίθεση, αλλά απλά επειδή μπορεί να ένιωσε ότι έχει και άλλα παιδιά που είναι καλύτερα στην επίθεση, γι' αυτό το είπε ο Βασίλης. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι πολύ όμορφο που όλα τα παιδιά ήρθαν. Φαντάζομαι δεν παίζουν όλοι μπάσκετ τα απογεύματα και στις ομάδες που συνηθίζεται. Έχουν έρθει όσοι τους αρέσει ο αθλητισμός και το ζουν. Ναι, οι μικροί περισσότεροι δυστυχώς είναι του ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτό που θα δουν σήμερα να μαζέψουμε ακόμα περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Και ας και μιλάμε για NBA και ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ με τον μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο χθες κέρδισε εκτός στο Τορόντο και είναι πρώτη ομάδα του σε όλο το NBA. Έχει και τρία παιχνίδια handicap από τους Τορόντο για να πάρουν την Ανατολή. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα παιδιά στην Κύπρο και στην Ελλάδα να ταυτιστούν με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα τον μπάσκετ? Ο Γιάννης Αντετοκούμπο νομίζω είναι πρότυπο για όλον τον κόσμο. Και αν δούμε και από πού ξεκίνησε και την όλη του πορεία, θεωρώ ότι αυτό που κάνει και φέρνει ψηλά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι όλα τα παιδιά μπορούν να παραδειγματιστούν. Ήδη στο σχολείο μας βλέπω πολλά παιδιά που φοράνε τη φανέλα του Αντετοκούμπο. Και ήταν άλλη τυχερή ομάδα που τις έπαιζαν οι Bucks έτσι για να ταυτιστούν και λίγο περισσότερο τα παιδιά. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σημασία. Εσύ πήρες ομάδα καλού προπονητή. Πήρα ομάδα καλού προπονητή, σωστά. Και έτσι κάτι τελευταίο για το ρόλο ενός προπονητή, ασχέτως τώρα αν είναι και πιο έτσι, ο πρώτος λόγος είναι η διασκέδαση και η εμπειρία. Όμως αυτό που είπα και με την κυρία Άντρινε εδώ νωρίτερα, ότι ένα παιδί δεν είναι ανάγκη να γίνει αθλητής για να ασχοληθεί με οποιοδήποτε αθλήμα. Μπορεί να το υπηρετήσει από πολλά πόστα και νομίζω είναι αυτός ο κυριότερος σκοπός ενός προπονητή. Ο προπονητής είναι παιδαγωγός, πρέπει να καταλάβει την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Είναι πρότυπο, ειδικά στην ηλικία των 12 χρονών. Νομίζω ότι ο προπονητής είναι αυτός που θα καθοδηγήσει, θα εμπνεύσει και θα εμφυσίσει τα παιδιά να αγαπήσουν το οποιοδήποτε άθλημα. Είτε λέγεται καλαθόσφαιρα, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μαζικός αθλητισμός, το οτιδήποτε. Οπότε ο ρόλος του προπονητής σε μια ηλικία το 12 με 15 χρονών νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να μου φέρετε και τον Παναγιώτη εδώ, γιατί ακόμα κρατά την μπάλα, μπες στον αρχή εδώ. Ο Παναγιώτης Αντωνιάδης που έτσι αγωνίζεται πολύ, πολύ καλά. Έλα Παναγιώτη, κάτσε δίπλα μου, φέρ και την μπάλα να σου δείξω κόλπα. Λοιπόν, κάτσε. Σε βλέπω, αγωνίζεσαι έτσι, παίρνεις πρωτοβουλίες. Να σου πω, μου θυμίζεις λίγο το Harden. Γιατί δεν πασαρεί, αλλά τα βάζει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις... Πασάρι, σου κάνω πλάκα. Θέλω να πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου μπασκετμπολίστα. Ενώ βλέπουμε, να πούμε έτσι, Παναγιώτη μου, με συγχωρείς, βλέπουμε διαγωνισμό από παιδιά των Celtics και των Knicks. Και όλα τα παιδιά ομάδων που δεν έχουν προκριθεί θα δώσουν έτσι τη συμμετοχή τους. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πώς ζεις αυτή την εμπειρία και μετά να πάμε στον αγαπημένο σου καθόσφαιρο. Είμαι περήφανος που έχω εδώ σχολείο μου και ελπίζω να πάμε τρίτη θέση. Δεν τα καταφέραμε στο τον ημιτελικό, έτσι. Από ποιους χάσαμε? Από τους Jazz. Ήταν καλή. Δεν παίξαμε πολύ καλά. Είμαστε άστοχοι στα σουτ. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου μπασκετμπολίστας? Kobe Bryant. Γι' αυτό δεν μας άρεσε. Και από αυτούς που παίζουν τώρα... Από αυτούς που παίζουν, ο Kobe Bryant σταμάτησε. LeBron James. Αυτοί οι δύο δηλαδή. Ο Michael Jordan. Και αυτός είναι καλός, αλλά δεν... Καλούτσικος ο Michael Jordan. Μπορούσε και καλύτερα. Τι? Μπορούσε και καλύτερα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Αυτά λοιπόν από τα παιδιά εδώ το Σαν Αντώνιο. Που μας τα είπαν έτσι πολύ ωραία. Και πάμε πίσω στη θέση μας να δούμε και άλλα παιδιά εκεί. Πώς σε λένε? Ράιαν. Ράιαν, είσαι στο Magic. Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Δεν μου ξανακείρε. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Είναι πολλά ωραία, ξέρεις, να μαθαίνουν τα παιδιά τα μπάσκετ και να μαθαίνουν καινούργιες ομάδες της Αμερικής. Ναι, η αγαπημένη σου ομάδα της Αμερικής. Δεν μου ξανά. Η αγαπημένη σου ομάδα. Οι Lakers. Αλλά έπαιζαν οι Magic που είναι κοντά, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που περιμένουν εδώ στη Ράια να αγωνιστούν. Βλέπουμε εν τω μεταξύ με 8 περίπου λεπτά να απομένουν. Για να επιστρέψουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Να διαγωνίζονται σε κάτι που θυμίζει All-Star Game, σε ένα Skills Challenge και πάμε έτσι να τους απολαύσουμε λίγο. Τα άλλα σχολεία που έχουν έτσι σιγά σιγά γεμίσει το γήπεδο σε μια πολύ όμορφη μέρα για τον Junior NBA. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν οι Spurs μπορούν να κάνουν έτσι την ανατροπή, αν θέλετε. Με τον Μάξιμο που έχει πάρει έτσι πιο πολλές πρωτοβουλίες. Συνεχίζεται το παιχνίδι, έτσι, χωρίς σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθούν οι Hornets, κυριαρχούν εκεί με τα rebound και λίγα έτσι βηματάκια, είπαμε, δεν σφυρίζονται στο NBA. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γκάλια Ελευθερίου. Να μας πει και αυτή η λόγια είναι από τους έτσι, κυρίους διοργανωτές, αν θέλετε. Έτσι, το ζήτες ζεστά, ήρθα και στη διάσκεψη τύπου, είδα πόσο χαρούμενοι ήσασταν. Και δεχτήκατε αυτήν την γιορτή για το μπάσκετ και τα παιδιά. Πράγματι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, γιατί όποιος θέλει πράγματι να επενδύσει στον αθλητισμό πρέπει να ξεκινήσει να επενδύσει στη βάση της πυραμίδας. Αυτή η πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας να φέρει τα παιδιά να ζήσουν αυτό το όνειρο, να, για κάποιους μήνες να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι παίχτες του NBA, είναι
ό,τι καλύτερο θα μπορούσε κάποιος να επενδύσει για την καλαθόσφαιρα. Είναι αυτό που λέμε καμιά πρώτη γαρνιτούρα, σε κάνει, σε ανεβάζει. Έτσι, ακόμα και μια μπλούζα, είχε παιδάκι που το ρώτησα έτσι πως σου φαίνεται, μου λέει θέλω να μείνω στην ίδια εντάξει να παίξω και του χρόνου. Βέβαια, τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει το θεσμό αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει τουλάχιστον 400 παιδιά στην καλαθόσφαιρα, που αυτά τα 400 και 10 να θεωρηθούν κορυφαίοι μη καλαθοσφαιριστές θα είναι μεγάλο όφελος για την Κύπρο. Και τα 5. Και τα 5. Βέβαια στον αθλητισμό ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι όσο πιο μεγάλη διευρυμένη είναι η βάση της πυραμίδας, τόσο πιο μεγάλη είναι και η κορυφή της πυραμίδας. Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τον αθλητισμό, έχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα έτσι πολύ καλά παραδείγματα και πρότυπα για τα παιδιά. Έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έχουμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, παιδιά Έλληνες που ταυτιζόμαστε πάντα με την Ελλάδα. Πώς βλέπετε αυτή την παρουσία των δύο αθλητών στο κορυφαίο επίπεδο? Είναι εκπληκτικό ότι είναι η κορυφή του κόσμου, πολύ κοντά στην κορυφή του κόσμου. Πώς βλέπετε να επιδρά σε αυτά τα παιδιά? Ξέρετε, έχουμε πρόβλημα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο διεθνή χώρο, την έλλειψη υγιών προτύπων. Τα υγιή πρότυπα μπορούν να εμβολιάσουν και να επέμβουν πάνω στη δημιουργία χαρακτήρα των εφήβων μας και των νεανίδων μας. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο παραδείγματα είναι υγιέστατα παραδείγματα ως πρότυπα και είμαι σίγουρη ότι θα επηρεάσουν πάρα πολλά παιδιά στον αθλητισμό. Και το είχαμε δει και πιο παλιά, γιατί κάναμε λόγια για το τένις και με τον Μάρκο, πώς γέμισαν οι ακαδημίες. Πολλοί παλιοί λέτε και λένε οι γονείς μας για τον Γκάλι ότι τους έβαλε στα γήπεδα. Οπότε είναι αυτές οι αφορμές που γυρεύει ο κόσμος για να μπει ξανά στα γήπεδα και συγκεκριμένα τα νεαρά παιδιά. Ακριβώς η μεγάλη επιτυχία της εθνικής του 87-89, με τον 87, καλά το είπα, το 87 είχε γεμίσει τα γήπεδα ανά το Πανελλήνιο και στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο με την καλαθόσφαιρα. Το ίδιο συνέβη και με τον Μάρκο μας. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με αυτά τα παιδιά του μπάσκετ. Και με όλα τα άλλα παιδιά που ασχολούνται με το αθλητικό, για να μην αδικήσουμε κανένα, και ο Παύλος Κοντίδης είναι και ο Πετρούνιας. Εντάξει, βλέπουμε τους Hornets, έχουν βάλει 2 τρίποντα. Μου λέει ο σκηνοθέτης ότι ο Βασίλης 3-3, έχει Βασίλης Πανούλη μέσα, λέει το παιχνίδι. Πράγματι, εδώ μπορούμε να δούμε και τα αυριανά ταλέντα και από αυτή την ηλικία μπορούν όμως να γίνουν σωστές επενδύσεις. Θέλω να πω ακόμα κάτι που μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ που βλέπω τα κορίτσια των Σαν Αντώνιο που παίρνουν μέσα στο γήπεδο με τα αγόρια. Είναι πραγματικά έτσι όμορφο στιγμιωτικό. Εδώ και το τελευταίο τρίποντο με τα μπλο. Είναι πολύ όμορφο στιγμιωτικό που βλέπω και κορίτσια έτσι να αγωνίζονται απέναντι στα αγόρια και να μην υστερούν καθόλου. Και αυτό είναι το σωστό. Δουλεύουμε για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και δι' των κοριτσιών από αυτήν την ηλικία. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από τώρα να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ισότητα των φύλων, αυτό θα μας κάνει μια καλύτερη κοινωνία. Και είμαστε και ζούμε έτσι σε μια εποχή που αναπτύσσεται και ο γυναικείος αθλητισμός. Υπάρχουν γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου που δεν είχαν παλιά, γυναικείες ομάδες μπάσκετ, καλαθόσφαιρα, εδώ η κυρία Κάλια Παπαδοπούλου που διακρίθηκε με την ΑΕΛ. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να βλέπεις και τις γυναίκες σιγά σιγά να μπαίνουν στις εξέδρες. Βλέπουμε πολλές κοπέλες, πολλές γυναίκες. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Μα ξέρετε ότι είναι απώλεια εγκεφαλικής ενέργειας όταν το μισό, το 50% του πληθυσμού είναι εκτός. Άρα 50% δεν μπορεί να χρηστεύεται, πρέπει να αξιοποιηθεί. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας τις γυναίκες θα έχουμε πολύ καλύτερο μέλλον και στον κοινωνικό τομέα αλλά και στον αθλητικό τομέα. Ακόμα κάτι ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, γιατί βλέπουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν πολύ μέσα στην τεχνολογία, αν έχουν αλλάξει κάπως οι καιροί, πιο πολύ μένουν στο σπίτι. Ο αθλητισμός είναι μια καλή αφορμή για να τους βγάλει έξω από αυτό. Ήταν και σε ένα από τα παραδείγματα του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δεν ασχολείται τόσο με την τεχνολογία όσο με το να περνά τον χρόνο του έξω και να αγωνίζεται. Πώς θα βγάλουμε τα παιδιά από το σπίτι, πώς θα τα φέρουμε στα γήπεδα? Λοιπόν, τα κλειστά κυκλώματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν αυξήσει τα επίπεδα παχυσαρκίασης στην Κύπρο. Η Κύπρος σήμερα είναι από τις τελευταίες χώρες, από τις πρώτες μπορώ να πω με πρόβλημα και από τις τελευταίες χωρίς πρόβλημα. Άρα πρέπει ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο καταπληκτικό να μπορεί το μωρό να φύγει από τον καναπέ, από τη ζώνη της άνεσης, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και πάνω απ' όλα για την υγεία του να βγει έξω σε οποιανδήποτε μορφή αθλητισμού επιλέξει. Σε οποιανδήποτε. Βέβαια, εγώ
Χαρακτηρίζομαι ότι είμαι και λίγο μπασκετική και θα έλεγα ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα εξαίρετο γιατί ακονίζει και μυαλό και σώμα και ψυχή. Οπότε σε οποιαδήποτε μορφή αθλητικής δραστηριότητας επιλέξει το παιδί, θα πρέπει επιγόντως να φύγει από το κομπιούτερ. Μια σκέψη είναι και μπασκετική, ας κάνω και μια ερώτηση ακόμα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ξένος καλαθοσφαιριστής και ποιος είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας καλαθοσφαιριστής? Είτε παλιός είτε παγωνιστές. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι πιστή οπαδός του Νίκου Γκάλη. Πιστή οπαδός και λίγο συγκινημένη με το ατύχημα που χτύπησε στην κολόνα ο Μπράντοβ. Κατάλαβα, ναι. Τώρα με έχω κολλήσει κι εγώ. Ναι, καταλαβαίνω. Έχω κολλήσει. Πέφτει του Πανιωνίου. Έχω κολλήσει. Ντράκοβιτς. Ντράκοβιτς, ναι. Έχω κολλήσει σε δύο μπασκετπολίστες που για μένα ήταν σταθμός. Επειδή έρχομαι έτσι από μια πιο νέα γενιά, δεν τον προλάβα πολύ τον Γκάλη. Ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Παπαλουκάς είναι τρεις αθλητές που άλλαξαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ειδικά οι δύο, ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης, σαν ψηλά point guard. Ενώ βλέπουμε το τελευταίο καλάθι, έτσι, να μην αμελούμε και τα παιδιά. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γιώργο Στυλιανού που μου είπε ότι οι προπονητές του το έδειξαν αυτό να τελειώνει έτσι τις φάσεις και το έκανε πολύ ωραία. Έτσι, απλά ήθελα να πω ότι αυτή η γενιά πώς σας φάνηκε, ήταν η γενιά που πήρε και αυτή πανευρωπαϊκό και παρολίγο να κάνει και το παγκόσμιο. Και δεν ξέρω αν έκαναν και λίγα παραπάνω πράγματα από τον Νίκο τον Γκάλη. Ο Νίκος τον Γκάλης ήταν ο Θεός, λένε όλοι, αλλά ενώ βλέπουμε και τις καλύτερες φάσεις, απλά να πούμε. Έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά οι άλλοι νομίζω το έχουν στείλει και σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Ξέρετε, είναι δύσκολο να κρίνεις καλούς παίχτες αν δεν τους τοποθετείς στην εποχή τους. Αυτή η εποχή έχει πάρα πολλά ταλέντα να επιδείξει και πάρα πολλά ταλέντα για να τα χαρακτηρίσουμε εξαίρετα. Εκείνη την εποχή όμως, γι' αυτό για μένα είναι πιο σημαδιακό, που η Ελλάδα ήταν χαμένη από πλευράς μπάσκετ και γενικότερα σε πολλούς τομείς, εκτός από το στίβο, δεν διακρινόταν. Γι' αυτό εγώ βάζω σταθμό τον Νίκο Γκάλη. Επάντως ο Κόμπι Μπράιαντ είχε πει σε μια συνέντευξη ότι αν με βάλετε να παίξω πινκ-πονγκ με τον Μάικλ Τζόρνταν θα ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Τώρα να πούμε ποιος είναι ο καλύτερος ever δεν μπορούμε. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, τη Cita Vision που είναι κοντά μας, τη So Easy, εσάς που κάνετε... Είμαστε η Cita Vision. Cita Vision, αλλά εσάς με τον Παλμό που το αγκαλιάσατε. Αλλά ήθελα λίγο να μείνω και στις κερκίδες. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κερκίδα, που παρακολουθούν τα δημοτικά και τα σχολεία μας αυτή τη γιορτή, για μένα είναι πάρα πολύ εθαρρυντικό ότι κερδίζουμε κόσμο στην Καλαθόσφαιρα. Είναι ωραίο γιατί έχουμε λίγο καιρό έτσι να δούμε γεμάτες κερκίδες. Ναι, ακριβώς. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Μακάρι. Καλή συνέχεια και να απολαύσετε το. Ευχαριστώ. Είχαμε λοιπόν και την κυρία Κάλλη Αλευθερίου κοντά μας. Είπε δύο λόγια για την διοργάνωση, το ζει έτσι. Το χαίρετε. Μπαίνουμε στην τέταρτη περίοδο. Με τους Hornets, με τους Bomber των Hornets. Να προηγούνται με τρεις. Τέσσερα τρίποντα αν δεν κάνω λάθος έχουν βάλει. Τρία στο δεύτερο ημίχρονο. Και άλλο ένα τώρα όχι. Επίθεση τώρα για τους Hornets. Ωραία εδώ η προσπάθεια και πάνε οι Spurs να βγουν στον εθνιασμό. Το κλέψιμο για Hornets, το floater. Δεν είναι εύστοχο από τον Γερασίμου, τον Παναγιώτη. Εδώ βλέπετε το stop. Εντυπωσιακότατο.
δίνουν και παίρνουν έτσι προσπάθειες των παιδιών. Τζαμπολ. Να δούμε και έναν τζαμπολ, όχι το βελάκι. Δείχνει σαν Αντώνιο. Θέλουν έτσι ένα καλάθι να έρθουν κοντά. Πολύ καλή αμήνα και πάλι από τους Hornets, έτσι σφίγγουν λίγο τα λουριά. Ο Μάξιμος τον Ιουλιανό για δύο άστοχος. Ωραία εκεί ο Παναγιώτης Αντωνιάδης, δεν μπορεί και ευκαιρία τους Hornets να πάνε τώρα στον εθνιασμό. Έχουμε φάουλ και δύο βολές. Πάμε να δούμε αν ήταν φάουλ. Δεν νομίζω να ήταν φάουλ. Τα παιδιά έτσι το ζούμε την ψυχή τους. Αν δούμε και λίγο στις κερκίδες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται από τις φωνές των παιδιών. Άστοχο στην πρώτη βολή. Ο Παρπότας, ο Μιχάλης. Να βάλει αυτή τη βολή, έτσι παίρνει ένα πλεονέκτημα. Η Σαρλότ. Σου δύο πόντων, άστοχο, επιθετικό rebound. Μάξιμος θα κατεβάσει για την ομάδα του. Πάει κοντά και παίρνει το φάουλ. Χωρίς όμως να είναι δύο βολές. Για να δούμε, δεν ξέρω αν είναι φάουλ. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ήτανε λίγο σκηνοθέτης, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. 4 και 30 για να πάμε στο φινάλε και να δούμε ποια ομάδα θα έρθει τρίτη στην, στο πρώτο Junior NBA που φέρνει κοντά στη Δυτική Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας και η Zeta Vision. Μάξιμος. Ενώ σουτ, rebound εκεί από τον Χρήστο Θωμά. Πολύ ωραία ο Παναγιώτης Αντωνιάδης, κοιτάει για το ρολόι. 19-18. Και το παιχνίδι είναι στον πόντο, θα πάμε για συγκροτηστικό φινάλε. Ο άλλος Παναγιώτης που διακρίνεται αστοχή. Παναγιώτης ο Γερασίμου ήταν. Και τώρα οι Spurs έχουν την ευκαιρία. Λάθος. Κλέψιμο. Και τώρα πάμε για αφηδιασμό με τον Θωμά να κάνει την πάσα στον Αντωνιάδη και φάουλ. Κερδίζει ο Παναγιώτης Αντωνιάδης, ο οποίος είναι το κλειδί για την ομάδα του. Επιστρέψαμε έτσι εδώ στο παιχνίδι μας, 19-18 είναι κρίσιμο.
Θα πάμε μια πλήρη περιγραφή του αγώνα. Με τον Μάξιμο να παίρνει μπάλα και να προσποιείται. Είναι στον Ιουλιανό, ο οποίος δέχεται πίεση, την μπάλα απ' έξω. Προσπάθεια εκεί. Αστοχή. Να το καλάθι από τον Αντωνιάδη. Που πάει MVP του μικρού τελικού, τι είναι η προβάδισμα στη ομάδα του. Τώρα ο Παναγιώτης ο Γερασίμου, δέχεται άλλο ένα στόπ εντυπωσιακό από τη Χρυσή. Πρέπει να κάνει γεροκλέψιμο. Και ο Αντωνιάδης, που αγαπημένος του παίχτης, είναι ο Κόμπιν Μπράιαντ. Μας είπε ότι είναι καλούτσικος ο Τζόρτα. Time out τώρα. Από την κυρία Κάλια Παπαδοπούλου. Υπάρχουν εκεί και οι οργανωμένοι των ΣΠΕΣ, αν τους δείτε. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο στον πόντο το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν κάτι περισσότερο. Να, εδώ οι φίλοι των ΣΠΕΣ. Και αυτό είναι το γυμνάσιο της Βεργίνας. Μπάλα πάει στα σίγουρα χέρια του Αντωνιάδη τώρα. Ωραία τριπλή απειλή και προσποίηση σου. Δύο πόντων, πολύ καλό. Ήταν άτυχε εκεί Γεωργία Μιχαήλ. Ο Μάξιμος τώρα πάει κοντά και παίρνει δύο βολές. Εδώ το άτυχο σουτ. Μάξιμος, άστοχος στην πρώτη. Θα πούμε ότι ακολουθεί τελικός μεταξύ Celtics και Jazz. Δύο άστοχες βολές για τον Μάξιμο και τώρα Παναγιώτης Αντωνιάδης. Κρατά την μπάλα, ξαναπαίρνει. Γύρισαν καλά οι παίχτες των Spurs. Πάνε σε διπλή άμυνα εκεί, double team οι Hornets. Πρέπει να εκδηλώσουν επίθεση τώρα οι Spurs. Γύρισαν ωραία. Για δύο, άτυχος και άστοχος, 10 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης ο Γερασίμου θα πάρει την προσπάθεια. Πάει πάνω του ο Παναγιώτης Αντωνιάδης και κλέβει και οι Spurs παίρνουν την νίκη νομίζω. Δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον. Οι Spurs κέρδισαν και είναι στην τρίτη θέση. Εδώ πόσο όμορφα έκρυψαν την μπάλα. Τέλος το παιχνίδι και οι Spurs κερδίζουν με MVP τον Παναγιώτη Αντωνιάδη.
Και έρχονται οι συμμαθητές τους μέσα, νομίζω, οι Pelicans συμμαθητές, για να το πανηγυρίσουν. Όλο το σχολείο στο γήπεδο. Πολύ ωραία στιγμιότυπα. Και οι οπαδοί στις κερκίδες. Συγκλονιστικό παιχνίδι, θύμιζε παιχνίδι NBA, έτσι στο φινάλε. Πάλι από Παπαδοπούλου και ομάδα της. Δίνουν τα χέρια τώρα οι δύο ομάδες. Είδαμε κάποια πολύ καλά ταλέντα. Ξεχώρισε ο Παναγιώτης Γερασίμου, ο Παναγιώτης Αντωνιάδης, ο Μάξιμος, η Γεωργία, η Χρυσή. Συγχαρητήρια στα παιδιά, θα παρατάβουν τα μετάλλια τους στο τέλος. Είπαμε να ακολουθούν οι Boston Celtics, οι Utah Jazz. Ενώ εμείς θα σας αφήσουμε για λίγο, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε με τον μεγάλο τελικό.